Και από την ευάλωτη ομάδα, όπως εύστοχα τη χαρακτήρισε ο κύριος Τσιόδρας στον Ρωμά, στην επίσης ευάλωτη ομάδα προσφύγων και μεταναστών. Εδώ τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Διαβάσαμε ότι υπάρχουν κρούσματα 28 στις 38 δομές με 70.000 αιτούντες άσυλο. Αυτή είναι η εικόνα ή έχει διαφοροποιηθεί? Αυτή είναι η εικόνα. Εξακολουθούμε να μην έχουμε κανένα κρούσμα στις δομές των νησιών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια ανησυχία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά έχουμε πάρει μέτρα από 1η Μαρτίου με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου να υπάρχει κρούσμα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε φυσικά να αποκλείσουμε κανένα κρούσμα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Μπορούμε όμως να πούμε ότι έχουμε πάρει τα μέτρα που χρειάζονται για να περιορίσουμε αυτό το κίνδυνο. Πρώτον, δεν υπάρχουν νέες αφίξεις που πάνε στις δομές. Δεύτερον, έχουμε περιορίσει την κίνηση προς και από τις δομές. Τρίτον, έχουμε δημιουργήσει ειδικές υγειονομικές ομάδες στις δομές ώστε να ελέγχουν οποιοδήποτε πιθανό κρούσμα και υπάρχει και χώρος καραντίνας έτοιμος σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κρούσμα. Και τέταρτον, είναι ένα δύσκολο σημείο. Ενημερώνουμε τους διαμένοντες για το κίνδυνο του κορονοϊού. Υπάρχει μια δυσπιστία. Το είδαμε και στη Λάρισα, mm-hmm. το βλέπουμε και στην Ριτσόνα και στη Μαλακάσα. Τι σας λένε, υπάρχουν... δηλαδή? Υπάρχουν κάποιοι διαμένοντες οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ότι πραγματικά υπάρχει κρούσμα. Κάποιοι νιώθουν ότι στοχοποιούνται για να περιοριστεί η κυκλοφορία τους. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή βλέπαμε και ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, βρέθηκε άτομο στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε άτομο στο κέντρο της Αθήνας. Προφανώς υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί από τα κανάλια. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Διότι αν κάποιος από τη Ριτσόνα ή από τη Μαλακάσα πάει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, αντιλαμβανόμαστε ότι με όλους αυτούς που θα έρθει σε επαφή θα δημιουργηθεί θέμα. Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτές οι δομές, όπως δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν κανόνες. Δεν είχαν πύλη, δεν είχαν ασφαλή περίφραξη. Μέσα σε αυτή την κρίση έχουμε προσπαθήσει και στις δομές που υπάρχει πρόβλημα έχουμε ενισχύσει όλα αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σε λίγες μέρες σε όλη τη χώρα, αλλά την άλλη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, ορίζουμε διοικητές σε όλες τις δομές των χώρες που δεν υπήρχαν. Ενισχύουμε τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε δομή. Mm-hmm. Δημιουργούμε μια ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου σε κάθε δομή. Δυστυχώς σε κάποια, να είμαστε ειλικρινείς, μας πρόλαβε μια κρίση. Mm-hmm. Αλλά ότι γενικά υπήρχε ένα θέμα λειτουργίας όλου του μεταναστευτικού, αυτό το βρήκαμε σήμερα να μας επηρεάζει περισσότερο. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να μην έχουμε σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα θύμα στις δομές των προσφυγών και μεταναστών, ούτε κάποια μετάδοση από τις δομές σε τοπικές κοινωνίες ή το ανάποδο. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε και αν κάνουμε όλοι τις σκέψεις αυτές τις δομές, βλέπουμε και τα πλάνα για να καταλάβουμε αν ξεφύγει η κατάσταση, μετά θα μιλάμε για κάτι που δεν θα ελέγχεται, το αντιλαμβάνεστε και το αντιλαμβανόμαστε είναι, όλοι. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι από τα πρώτα δύο κρούσματα στη Ριτσόνα και στη Μαλακάσα, από ό,τι φαίνεται, η μετάδοση του ιού δεν ήταν τόσο γενικευμένη όσο αρχικά υπήρχε μια ανησυχία. Δηλαδή, από το ένα κρούσμα στη Μαλακάσα, τελικά έχει μεταδοθεί σε μόνο 4 άτομα πολύ στενού περιβάλλοντος. Mm. Ενώ έχουν γίνει πάνω από 100 έλεγχοι σε ανθρώπους οι οποίοι μένανε περιμετρικά και σε προσωπικό, όλα αυτά έχουν γίνει σε αρνητικά. Είναι λίγο χειρότερη η κατάσταση στη Ριτσόνα, αλλά δικαιολογείται από την κοινωνικότητα που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή της δομής, αλλά δεν έχει επίσης επηρεάσει γενικότερα τη δομή. Πάλι καλά, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά που μας λέτε, κύριε Υπουργέ, για όλους εμάς που έχουμε ένα σπίτι, κρατήστε τις αποστάσεις, πλένετε συνέχεια τα χέρια σας, κάνετε ράνετε σε αυτούς τους χώρους που μένουν πολύ μαζί, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει νερό. Δεν είναι και τόσο απλά να γίνουν, έτσι δεν είναι? Θέτεται ένα πολύ σωστό θέμα. Είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τις δομές από εισόδους προς τις δομές και έχουμε περιορίσει, παραδείγματος χάρη, το δικαίωμα υπαλλήλων και διάφορα γραφεία τα οποία δεν είναι επίγοντα, τα έχουμε κλείσει μέσα στις δομές. Mm-hmm. Μπορούμε να περιορίσουμε την έξοδο από τις δομές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να βάλεις κανόνες μέσα στη δομή. Δεν έχεις ελεγκτικό μηχανισμό μέσα στη δομή να εμποδίσεις κάποιον από το ένα κοντέινερ τη μία σκηνή να πάει στη δίπλα. Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Να αναρωτήσω μόνο σας, παρακαλώ, γιατί πέρα από την καραντίνα στις δύο αυτές δομές, γενικότερα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπήρχε, εγκρίνεται ένα αριθμό εξόδου 100, αν θυμάμαι καλά, άτομα την ώρα και σε ομάδες των 10. Αυτό δεν είναι πολύ ευρύτερο, χωρίς την καραντίνα λέμε τώρα. Αυτό το ομάδες των 10, δηλαδή, για να μην πω το 100 ανά ώρα, δεν σημαίνει ότι
χρειάζεται να βγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έξω, δηλαδή, να κυκλοφορούν. Αυτή η πράξη που λέτε είναι πολύ πιο περιοριστική. Γιατί σε μια δομή, παραδείγματος χάρη, σαν την Μόρια, όπου το δικαίωμα εξόδου είναι μόνο 12 ώρες την ημέρα, γιατί 7 το βράδυ με 7 το πρωί απαγορεύεται κάθε έξοδο. Άρα, 100 άτομα την ώρα σημαίνει ότι από τους 20.000 μόνο 1.200 μπορούν να βγουν. Αυτό δεν ισχύει στο γενικό πληθυσμό. Δεν υπάρχει όριο πόση αναγειτονιά μπορούν να στείλουν SMS την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Ούτε υπάρχει απαγόρευση ότι το βράδυ δεν μπορεί να βγει κανείς. Άρα τα μέτρα που λήφθηκαν στις δομές ήταν πιο αυστηρά από τα γενικά μέτρα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βγαίνουν με τα χαρτάκια που χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι και με SMS. Έτσι γίνεται για αυτές τις εξόδους που περιγράφεται. Πλέον βγαίνουν πάρα πολύ λιγότεροι, γιατί έχουμε με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα και τα πιο πολλά προϊόντα που χρειάζονται πάνε στις δομές. Άρα αυτό που λέμε βγαίνουμε να ψωνίσουμε κάτι, αυτό το κάνουμε στις μεγάλες δομές. Επίσης στα νησιά έχουμε παγώσει το χρηματικό επίδομα που παίρνουν κάθε μήνα από την ύπατη ατμοστία του Απριλίου, ώστε να μην υπάρχει έξοδος για να κάνουν ανάληψη χρημάτων. Και έχουμε ζητήσει και θα μπει άμεσα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ATM σε κάθε δομή. Ώστε ούτε αυτό να χρειάζεται. Αν ωστόσο χρειάζεται να βγουν σήμερα... αυτόν τον τρόπο, γίνεται, κύριε Μηταράκη, με SMS και με χαρτιά ή με τίποτα? Κάνει μια καταγραφή η αστυνομία στην έξοδο. Λόγω γλώσσας αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πολύ διαφορετικές γλώσσες. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Μάλιστα. Αλλά οι εξόδους από τις δομές πλέον είναι πολύ πιο περιορισμένες από ό,τι είναι για τον γενικό πληθυσμό. Και μας το μεταφέρουν αυτό και τα τοπικά ρεπορτάζ. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Ακούμε όλο αυτόν τον καιρό ότι σενάρια πληροφορίες ότι η Τουρκία σκέφτεται με σαπιοκάραβα να φέρει στα νησιά μας πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν κορονοϊό. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Θέλω να σας πω ότι από την 1η Μαρτίου, όπου έχουν επιβληθεί αυξημένα μέτρα επιτήρησης στο Αιγαίο, οι ροές είναι πάρα πολύ μικρότερες. Οι ροές του Μαρτίου ήταν κάτω 62%, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες δύο μέρες μέχρι να εφαρμοστεί η απόφαση του ΚΙΣΕΑ, και είναι σχεδόν μηδενικές από 1η Απριλίου. Άρα η χώρα μας αντιμετωπίζει οποιαδήποτε πρόκληση με ένα πολύ αποφασιστικό τρόπο. Άρα είναι σφραγισμένο, λέτε, κατά κάποιο τρόπο το Αιγαίο και δυνάμεις, δεν έχουμε... Ναι. Το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό, η ελληνική αστυνομία, ο στρατός έχουν αποδείξει από 1η Μαρτίου σε πολύ δύσκολες συγκυρίες ότι μπορούν να προστατεύσουν τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Επίσης, εύχομαι με το καλό όταν τα πούμε την επόμενη φορά να έχουν αλλάξει όλα αυτά τα δεδομένα και να μιλήσουμε για τα προβλήματα που υπάρχουν και είχατε στα χέρια σας και πριν από όλη αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Και κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, ελπίζω. Ευχόμαστε όλοι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στις συνθήκες αυτές. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.